Ό,τι έκθεση γράψατε τότε με θέμα την αποταμίευση του ταχυδρομικού ταμιευτήρου που κέρδιζε δώρο και ένα κουμπαρά, αν ήταν καλή, μηδενίζεται. Το λέω εγώ. Τελειώσαν αυτά. Απ' την άλλη, βέβαια, αυτό το μέτρο του Βενιζέλου το καινούργιο μπορεί να το δει και αλλιώ. Ότι τα καλά τα νέα είναι ότι πρέπει να ξοδεύουμε. Πρέπει, δηλαδή το κράτο. Τα κακά τα νέα δεν έχουμε φράγκο να ξοδέψουμε. Καλά, τη σοσιαλιστική κυβέρνηση θα έβγαζε τέτοιο νόμο μέσα στον καπιταλισμό να παίρνει και πρόστιμο αν δεν ξοδέψει, ούτε ο Φρίντμαν και η σχολή του Σικάγο δεν το έχει σκεφτεί αυτό. Αφού και πρετεντέρη λέει αυτό που ζούμε είναι φορολογικό reality. Τι λες, βγαίνουν αυτοπροτινόμενε. Τώρα φεύγω. Άλλο, ψηφίστε με να βγω. Βγαίνει και ο Βενιζέλο και λέει: δεν νομίζω να πιστεύει κανεί ότι στου 900.000 υπαλλήλου δεν υπάρχει 3% πλεονάζων προσωπικό. Όχι, αυτό το πιστεύουμε. Δεν πιστεύουμε ότι θα βρείτε το 3% που πλεονάζει. Θα βρείτε το 3% που βολεύει. Όποιο να είναι που δεν είναι του κόμματο, κάτι τέτοιο, κατάλαβε. Και βγαίνει χθε η Μέρκελ και αρχίζει και μιλάει εκεί με τη συνάντηση με τον Παπανδρέου τα γερμανικά. Υποτιτλισμό δεν είχε. Μεταγλώτης δεν είχε. Λέω αυτό είναι. Γίναν τα γερμανικά επίσημη γλώσσα. Και δεν μετέφραζε ο ένας, δεν μετέφραζε η Net, το Sky και μετά αρχίζει ο Παπανδρέου. Και αρχίζει να μιλάει ελληνικά, λέμε τώρα, τύπου, έτσι. Μιλάει ελληνικά ο Παπανδρέου και αρχίζουν και μας τα μεταφράζουν σε γερμανικά. Τότε δηλαδή του Παπανδρέου, ελληνικά δεν τον κατά, το μάθουμε γερμανικά. Η αλήθεια είναι τώρα που το σκέφτομαι. Ότι έτσι που τα λέγει η Μέρκελ, ένα τρόικα τ' άκουσα. Χωρίς να ξέρω γερμανικά. Θα μου πεις δεν χρειαζόταν παραπάνω, αυτή είναι η κεντρική ιδέα. Το θέμα είναι ότι έπιασαν τη γιαγιά τα κλάματα. Άκουγε τόσα γερμανικά, άρχισε κλείστε τις πόρτες. Κλείστε τα παράθυρα. Πάμε στο υπόγειο. Τώρα θα βομβαρδίσουν. Πάμε στο υπόγειο, τώρα θα ακούσουμε τη σιρήνα από βομβαρδισμούς και ένα πράγμα. Δηλαδή πήγε να βρει το μεταξύ πάνω κάπου είχε καταχωνιασμένο ένα μικρό ραδιοφωνάκι με λιχνίες. Τι το κάνω αυτό, ρε γιαγιά, να πιάσει το BBC. Αν ξέχασα να σας πω που ο ΓΑΠ κάλεσε τους Γερμανούς βιομήχανους και τους είπε να επενδύσουν στη χώρα. Αυτό τι σημαίνει, ότι οι Γερμανοί δεν θέλουν να μας κατακτήσουν. Θέλουν να μας προσαρτήσουν. Ακόμη χειρότερο. Φυσικά στο Σύνταγμα μαζεύτηκε ο κόσμος, αστυνομία, πάλι φασαρίες. Γίναν λογικό. Πιο εκνευρισμένο μπάτσο από αυτή την περίοδο δεν θα βρεις. Από χθες είναι πολύ. Πάντα είναι βέβαια. Αλλά αυτή τη στιγμή και λίγο κύριε αστυνομική να του πει θα γυρίσει με τον κλόπ, θα σε βαρέσει. Λογικό. Του στείλαν πάλι να ξαναψάχνουν το μάκαρο. Εντάξει, το δικαστικό συμβούλιο αποφάσισε κακώς αποφυλακίστηκε ο Μάκαρος. Ωραία. Για τον ανακριτή, γιατί δεν διέταξε μια βίαιη προσαγωγή εκεί πέρα στον οφθαλμίατρο. Να μάθω, διαβάζει, τα βλέπει δικογραφίες. Μάκαρος, δεν το ξέρει, δεν το. Δηλαδή ήταν τρεις μήνες. Τέλειος ρε. Αλλά είμαστε στις φασαρίες που γίναν στο Σύνταγμα και λέω, μήπως επειδή και οι αστυνομικοί είχαν συγκέντρωση διαμαρτυρίες εκεί, πήγαν και διέλυσαν το πλήθος να ανοίξουν χώρο να διαμαρτυρηθούν κι αυτοί. Λέω, εκδοχή. Εκδοχή. Πάντως έχει πλάκα, παραλίγο να πιαστούν στα χέρια. Ειδικοί φρουροί και φύλακες λέει δεν ξέρω εγώ τι, με αστυνομικούς απέναντι. Αυτό έχει πάρα πολύ πλάκα, έτσι. Να είναι αστυνομικοί, να διαμαρτύρουν τους φιλών αστυνομικοί, οι απόγονοι του Χρυσαυγίτη. Δεν ξέρει ποιο να βαρέσει. Με ποιο να πάει. Μπερδεύεται. Ήταν και τα 70 χρόνια του ΕΑΜ και αρχίσαν όλοι οι επανάστασεις και το ΕΑΜ και το αυτό θα κάνουμε κι εμείς. Ναι, από το Twitter και από το Facebook το πολύ πρέπει να κάνεις ΕΑΜ. Επειδή βλέπω πολλούς μπαρουτοκαπνισμένους Twitteράδες και Facebookάδες, άλλο ΕΑΜ και άλλο ΕΑΝ. Σε κάθε επανάσταση γίνεται αίμα. Σε αυτήν εδώ θα γυθούν μεγαμπάιτς. Αυτά για σήμερα, διεκδικήστε τη ζωή σας και καλή τύχη.